Είχα πει με τον Μιχάλη, είχαμε συμφωνήσει και σας το είπε και ο ίδιος στο επεισόδιο το preview πριν την αγωνιστική αυτή, ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να μπει για να χάσει. Εγώ σας είχα πει παλιότερα ότι ο Ολυμπιακός αν χρειάζεται το match, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει τελευταία αγωνιστική από την Φενέρ στο ΣΕΦ. Το θυμάστε λογικά, γιατί εσείς που παρακολουθείτε το κανάλι ξέρω ότι παρακολουθείτε ευλαβικά τις εκπομπές, οπότε τα ξέρετε αυτά. Ο Ολυμπιακός σήμερα το match το χρειαζότανε, με ερωτηματικό, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα η νίκη αυτή έτσι όπως ήρθε είναι μία από τις σπουδαιότερες νίκες, μία νίκη ασήμαντη, παύλα σημαντική, για μένα πάρα πολύ σημαντική και θα επεκταθώ σύντομα, η οποία ρίχνει τους ερυθρόλευκους στο 4-5 με την Μπαρτσελώνα. Ένα πράγμα το οποίο εμένα με χαροποιεί αρκετά. Τη Μονακό δεν την ήθελα τόσο πολύ, αν και η Μονακό και η Μπαρτσελώνα έχουν κάποιες τεράστιες διαφορές. Θεωρώ ότι την Μονακό καλύτερα είναι από την αποφεύγει. Πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, στην παράταση, σε ένα μάτς με άγρια ομορφιά, σε ένα μάτς που δύο μεγάλες ομάδες της Ευρώπης δεν ήθελαν να χάσουν για κανένα λόγο, αν και ουσιαστικά δεν χάνονταν και με ήττα, και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός απέδειξε για άλλη μια φορά ότι στα πολύ κρίσιμα, στα πολύ δύσκολα είναι μάγκας, είναι πάρα πολύ καλά ψυχολογικά και καταφέρνει και παίρνει τη νίκη, την πέμπτη θέση και τώρα ό,τι βρέξει, ας κατεβάσει. Λοιπόν, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Μυρωδιά Σπυριάρα, Court Seat Podcast. Μπαίνουμε στα play-off. Δεν μπορώ να περιμένω πλέον. Like, subscribe, δώστε καμπάνες, κουδούνια, τα πάντα. Έχουμε και το giveaway που σας είπαμε, την crossover. Θα πάρετε λεπτομέρειες σύντομα να τα κανονίσουμε, αλλά μην νομίζω ότι το ξεχνάμε αυτό. Θέλω να είστε δυνατοί και στο Spotify, το ξεχνάω μερικές φορές να το λέω και μου βάζει χέρι ο Μιχάλης και πάμε να δούμε τι έγινε απόψε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, πάρα πολύ σπουδαία νίκη εγώ θα πω, γιατί αρχικά τη Μονακό δεν την ήθελα. Τι εννοώ? Ο Ολυμπιακός και Μονακό ιστορικά δεν μπορούν να συγκριθούν σαν ομάδες, προφανώς, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Μονακό τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, είναι μια ομάδα αξιοζήλευτη στην Ευρώπη. Είναι σοβαροί, έχουν βάλει σε ένα καλούπι όσο μπορεί να μπει σε καλούπι ο James και αυτό το πράγμα προφανώς την κάνει μια ομάδα η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει και να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Μονακό, λέμε τώρα στα πολύ κρίσιμα, πάρα πολύ δύσκολα στα προημιτελικά πρόπερση. Με το φοβερό ξέσπασμα του τρίτου δεκαλέπτου, αλλά γενικότερα αν το δει κανείς δύσκολα στον ημιτελικό πέρυσι. Και ουσιαστικά θα ήταν η τρίτη φορά που θα τη συναντούσε αν έχανε το σημερινό μάτς. Δεν το ήθελα αυτό. Είναι που λέμε τρίτη και φαρμακερή, είναι πολλά που βάζουμε στο μυαλό μας και τη Μονακό γενικότερα δεν την ήθελα. Θέλω την Μπαρτσελόνα περισσότερο, αλλά όχι μόνο σαν, ας το πούμε έτσι, δυσιδαιμονίες ή οτιδήποτε. Την Μπαρτσελόνα θεωρώ ότι την έχει ο Ολυμπιακός καλύτερα, την κοντράρει πιο καλά, έχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα, διαφορά μεγάλη όσον αφορά την προπονητική ικανότητα Ολυμπιακός με την Μπαρτσελόνα, με τον Μπαρτζόκα προφανώς να είναι πολύ καλύτερος από τον Μαραβέγια και ουσιαστικά έχει νομίζω διαλέξει από τις τέσσερις ομάδες που είναι από πάνω του τη χειρότερη και είναι λογικό, έτσι. Ο τέταρτος σε μια ιδανική κατάσταση λογικό να είναι χειρότερος από τον τρίτο, τον δεύτερο και προφανώς τον πρώτο. Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε Ολυμπιακοί και δεν θέλω να βλέπετε μπροστά ότι πω θα παίξουμε με τη Ρεάλ στον ημιτελικό. Όχι, ηρεμήστε. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Μπαρτσελόνα στον προημιτελικό, τελεία. Τελεία. Ας παίξουμε εμείς με την Μπαρτσελόνα,
Ας παίξουν αυτοί με την ΕΦΕΣ, αν παίξουν με την ΕΦΕΣ, που μάλλον ναι θα παίξουν, και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί αυτά τα πράγματα, ποτέ δεν ξέρετε όταν λέμε, στο τέλος γίνεται κάτι άλλο και μας χαπακώνει η ίδια η ζωή. Λοιπόν, το μάτς ξεκίνησε πολύ στραβά για τον Ολυμπιακό. 2-11 το σερί ξεκίνησε ένα 11-0 μετά από δύο πόντους γρήγορους του Ολυμπιακού. Ξεκίνησε ένα 11-0 η Φενέρ και εκεί πέρα σκέφτομαι πω πω τι να σκέφτονται τώρα οι άλλοι. Μπράβο, είσαι Έλληνας. Κάθεται να χάσει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη περίοδος είναι ξεκάθαρα αφιερωμένη εδώ μεταξύ στα 4 τρίποτα του Κέιναν, ένα εκ των οποίων στο τέλος φοβερό. Πήγε πάρα πολύ καλά το προσωπικό μου που λένε από τη Φενέρ ο Μπιμπέροβιτς, ο οποίος τα χάλασε αρκετά στο τέλος. Ο Μπιμπέροβιτς μου αρέσει πολύ, είναι κρύο σουτέρ. Στην άμυνα χωλαίνει λίγο, δεν το έχει βρει απολύτως το επίπεδο του. Εγώ τον έχω καταλάβει σαν παίχτη, αλλά μου αρέσει ο Μπιμπέροβιτς. Λοιπόν, ένα καλό που έκανε ο Γίγας για Σικεβίτσιους, ο οποίος πέρα την πλάκα τώρα που τον κοροϊδεύω εγώ, την πάει καλά τη Φενέρ, αρκετά καλά. Έβαλε το κρέα στο Νουά εκείνο που θα το μοσχαρίσει το Νουά. Έκανε 2-3 φάουλ, μας έδωσε καμιά βολή. Στη δεύτερη περίοδο είδαμε μεγάλη μου χαρά, πραγματικά το λέω χωρίς καμία δόση ηρωνίας, τον τηλέμαχο χιτήρι, το Σίγμα, απελευθερωμένο. Έπαιξε ωραία, έκανε και την ασίστ του και το κλεψιματάκι του και πόντους έβαλε στον ευνηδιασμό. Τον είδα, παιδιά, μπορεί και να το λέω τώρα σοβαρά, επειδή το μάτς ήταν, πάλι θα πω, ήταν αδιάφορο, με ερωτηματικό. Τον είδα απελευθερωμένο, τον είδα χαρούμενο το Σίγμα. Και έχει μεγάλη σημασία. Ο Κάναν βγήκε έξω και εκεί σαν να με ζώνουν τα φίδια. Γιατί τον αφήνει έξω, ρε, γιατί του χαλάει το ρυθμό. Ο άλλος έχει παίξει και έχει κρατήσει την ομάδα μόνος του στην πρώτη περίοδο. Και ο Κάναν, αν τον είδατε, ήταν ξενερωμένος και στην τέταρτη περίοδο αρκετά. Αλλά στην παράταση ο άνθρωπος έκανε μία από τις μεγαλύτερες παρατάσεις, ας το πούμε έτσι, που έχει κάνει άνθρωπος στην Ευρώπη ever. Έτσι. Είδα εκεί πέρα άλλα διάφορα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει τόσο μεγάλος δώρος για αυτό το μαντάρ, το φίλο του Κώστα Μήτρογλου, ας πούμε, πάνε και κουρεύονται στον ίδιο κουρέα. Γιατί τόσος χαμός? Μου λένε οι Παρτιζάνοι φίλοι μου, χάσαμε το μαντάρ. Βάζουν στην ίδια πρόταση οι Παρτιζάνοι φίλοι μου τον Έξουμ, που όντως ήταν απώλεια, το Λεσόρ και το μαντάρ. Άσε μας τρε μαντάρ, ας πούμε, παρά τα ήσυχο. Λοιπόν, αποθέωση Νικόλα Μιλουτίνο, ο οποίος μπήκε 5 λεπτά, έκανε 10 στο PIR, γιατί έτσι, γιατί αυτός είναι. Και αυτό δείχνει ακριβώς το πόσο σπουδαία είναι η frontline του Ολυμπιακού, που μερικές φορές όταν παίζουν καλά οι δύο, ας πούμε, ξεχνάμε τον τρίτο. Σήμερα έπαιξε ο Μιλουτίνο 5 λεπτά και τα έκανε όλα σωστά. Εκεί που γέλασα πάρα πολύ όμως, καλώς ήρθε το παιδί, καλώς επέστρεψε, είναι: άρε Παπαγιάννη, είσαι Έλληνας, σ' αγαπάω ρε φίλε, αλλά είσαι μαλακός παίχτης, δεν είσαι σκληρός ρε εσύ. Σηκώνεται ο Μιλουτίνοφ, του κάνει άλλος ένα τέτοιο, ίσα ίσα για να κάνει γκολ φάουλ ο Μιλουτίνοφ, που το κάνει όντως, και γυρνάει στο διαιτητή ο Παπαγιάννης και λέει why. Και θυμήθηκα βεβαίως το μεγαλύτερο why στην ιστορία των why, το Δημοσθένη Καρμίνη με τον Ομπράντοβιτς. But why, που έλεγε. Και έφυγε ο άλλος, έχοντας κατακτήσει το 74ο ευρωπαϊκό του, ξέρω εγώ, ο Ζότς. Μακίσικ φοβερός στο τέλος του ημιχρόνου, με το coast to coast, μόνο αυτός μπορεί να τα κάνει πραγματικά. Περνάνε τα χρόνια, αλλά η εκρηκτικότητα είναι εκεί και μπράβο στο Μακίσικ, ο οποίος αποθεώνω σήμερα Μακίσικ, πραγματικά εκπληκτικός, έχω κράξει, έχω αποθεώσει, έχω παλατζάρει πολλές φορές, σήμερα ήταν μέρα για αποθέωση Μακίσικ, πάρα πολύ καλός. Κακό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, χαμένες βολές και η μεν και η δε, σίγμα τριποντάρα και κάνει και έτσι και καλά ότι κρύο αίμα στις φλέβες, εγώ νόμιζα ψάχνει φλέβα γιατί θα δώσει αύριο αίμα για τίποτα γλυκοζιωμένες και τίποτα τέτοια. Έλα, πλάκα κάνω. Τον αγαπάω το Σίγμα, αλλά εντάξει, δεν είναι επίπεδο Ολυμπιακού τώρα. Πάντως ήταν πολύ καλό σήμερα. Λοιπόν, και εκεί ξεκινάει σιγά σιγά ο μεγαλύτερος forward τέλος πάντων των ευρωπαϊκών γηπέδων, Κλάιμπερν Κρύψου ας πούμε, ο Χέις Ντέιβις. Ένας εκπληκτικός παίχτης,
Ένας εξαιρετικός παίχτης. Έβαλε και τους 50 τις προάλλες. Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν είχα συνειδητοποιήσει τόσα χρόνια που τον βλέπω και τον καμαρώνω και τον θαυμάζω, ότι είναι ίδιος ρε εσείς, με τον Τζέιμι Φόξ στο Django Unchained. Αυτός και ο Τζέιμι Φόξ στην ταινιάρα αυτή είναι το ίδιο πρόσωπο. Και πολύ μου μοιάζει και επίσης ο άλλος καλός, δεν είναι Αμερικανός, είναι Καναδός, ο Ντάισον Πιέρ, μοιάζει αρκετά με τον Will Smith. Με τον Will Smith, πρίγκιπας του Μπελέρ και λοιπά. Έτσι. Λοιπόν, το τρίτο δεκάλεπτο τελειώνει με Wilbeck να κάνει κάτι ατομιστικά, αλλά να βάζει δύο τρίποντα και να αρχίζει και ο Μπαρτζόκας να ρίχνει κάτι νηστείες και κάτι τέτοια τα γνωστά του. Και στην τέταρτη περίοδο βλέπουμε ουσιαστικά ότι η Φενέρ παίρνει μια διαφορά 5 πόντων, που για τέτοιο μάτς κλειστό είναι αρκετά μεγάλη, αλλά ο Ολυμπιακός επιστρέφει γρήγορα. Παρένθεση, αρκετά κακός ο Williams Goss, ο οποίος έδωσε λίγο εκεί στο τέλος κάποιες λύσεις, αλλά ήταν αρκετά κακός ο Williams Goss. Αλλά τι να πούμε για τον άνθρωπο, στην Παρτιζάν κέρδισε μόνος του, ας πούμε. Οπότε, ξέρετε, είναι αυτό η μεγάλη επιτυχία αυτής της ομάδας. Κακός ο ένας σήμερα, εκπληκτικός ο άλλος. Μεθαύριο ο εκπληκτικός του προχτές είναι κακός και ο κακός γίνεται εκπληκτικός. Οπότε είναι ομάδα λερνία ήδρα, δεν ξέρει από πού να την πιάσει κανείς. Με walk-up άποντο νομίζω κέρδισε ο Ολυμπιακός σήμερα, έτσι. Ο walk-up έκανε άλλα πολλά πράγματα, φυσικά κλεψίματα, assist κλπ. Πρέπει να είναι ο walk-up άποντος, ο Φάλε ελάχιστους πόντους, ο Πίτερς επίσης, και κέρδισε ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτός είναι. Λοιπόν, βάζει ένα σημαντικό τρίποντο λοιπόν ο Γκος, γι' αυτό και τον θυμάμαι στην τέταρτη περίοδο, γενικά δεν είναι καλός, έχει χάσει και βολή σημαντική κτλ. Και το πιο σημαντικό και κακό εκείνη την ώρα είναι ότι βλέπω ότι έχει ξεχάσει τον Κάναν. Βλέπω και ένα κοντινό του Κάναν που είναι λίγο φάτσα έτσι, γιατί μου το κάνεις αυτό coach ας πούμε, και λέω ότι στο τι δεν την παλεύει πάρα πολύ εκείνη την ώρα ας πούμε η όλη φάση. Παρ' όλα αυτά, με ένα σημαντικό goal foul του Μακίσικ, ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός και πάει στην παράταση στο match. Εντάξει, στην παράταση προφανώς είδαμε one man show. Ο άλλος έχει κάνει τα όργια, έχει κάνει τα μύθια και τρίποντο έχει βάλει και δίποντο δύσκολο έχει βάλει και τις βολές έχει βάλει και το κλέψιμο έχει κάνει στο τέλος. Εκπληκτικός Κάναν. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα μείνει το παιδί. Δεν ξέρω αν θα μείνει, είναι και μεγάλο σε ηλικία. Δεν έχει ανανεώσει ακόμα. Αν ήταν να μείνει σίγουρα θα έχει ανανεώσει. Εφόσον δεν έχει ανανεώσει, υπάρχουν ερωτηματικά. Σήμερα, παρένθεση, ο Evans φαίνεται να είναι ακόμα πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Κίν ανέβασε στις Αλγκύρες, γιατί ένα σημαντικό και αξιόπιστο λιθουανικό μέσο ανέφερε ότι οι Αλγκύρες του δώσε 1,5 το χρόνο και ο Evans του στείλει σε 30 δευτερόλεπτα, είπε όχι δεν μπορώ. Άρα μάλλον λένε ότι ο Ολυμπιακός τον έχει κλείσει, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό με τον Συρίγο κλπ. Και από εκεί και πέρα προφανώς ο Ολυμπιακός κατακτά την πέμπτη θέση και πάει να χτυπηθεί με την Μπαρτσελώνα στο 4-5. Ξαναλέω, μη σκέφτεσαι καμία Ρεάλ, κανέναν ημιτελικό, προημιτελικός. Εδώ είμαστε να σχολιάζουμε. Λοιπόν, γενικότερα άλλα πράγματα. Θεϊκό Μούση, Μούση Βαβυλώνιου Θεού, Αργύρι Καμπούρη. Υπέροχος Αργύρης Καμπούρης. Έτσι. Εντάξει, προφανώς τιμή και δόξα για όλα όσα μας έχει προσφέρει ο άνθρωπος αυτός, αλλά κάνω λίγο πλάκα με το Μούση. Τώρα, από την άλλη, η Φενέρ είναι μια ομάδα την οποία παρακολουθούμε γενικότερα και την έχουμε πολύ στο μικροσκόπιο όλοι οι Έλληνες. Γιατί Παπαγιάννης, Καλάθης και Ντόρση. Ο Μεν Παπαγιάννης δεν ξέρω τι να πω. Σε αυτή την front line του Ολυμπιακού δεν χωράει, αν θέλουμε να μπούμε σε κάποια σενάρια ελληνικών διαβατηρίων κλπ. Ο Καλάθης είναι πάντα σοβαρός, με πολλές assist, με τραγικά shoot προφανώς, αλλά εννοείται ότι δεν χαλάει καμία σημαντική ομάδα Ευρωλίγκας να μπαίνει να παίζει 10-12 λεπτά και να είναι ουσιαστικά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου αλλάξει το ρυθμό. Και ο Ντόρσεϊ είναι ο τρελός ο Ντόρσεϊ, ο οποίος κάνει συνεχώς λάθος αποφάσεις στην καριέρα του, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να επιφυλάξει η μοίρα, γιατί δεν πάβει να είναι Έλληνας και να είναι καλός παίκτης. Και έπαιξε στην αρχή, ήταν καλός ο Ντόρσεϊ. Στο πρώτο ημίχρονο ίσως ήταν ο καλύτερος της Φενέρ. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σπουδαία νίκη.
Προσέχω τα λόγια μου. Να πω, να πω σπουδαία νίκη σε αδιάφορο μάτς, σε σημαντικό μάτς, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ το χάρηκα και είδα το χάρηκε ο κόσμος. Και κάτι Τούρκοι που ήταν εκεί πέρα στο γήπεδο φαινόταν ότι χαιρόντουσαν όταν περούσε η ομάδα του μπροστά. Άρα μόνο φιλικό και μόνο αδιάφορο δεν ήταν το μάτς. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτά. Συνεχίζουμε. Το επόμενο επεισόδιο μας λογικά θα είναι με σημαντικό καλεσμένο. Δεν λέω περισσότερα, κάντε υπομονή. Καλεσμένο ο οποίος τέλος πάντων θα μας δώσει τα φώτα του σε πάρα πολλά σημεία. Έλληνας είναι. Και τα υπόλοιπα εν καιρό. Παίζουμε μπάσκετ, βλέπουμε μπάσκετ. Προσέχουμε πάνω απ' όλα τον εαυτό μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και φυσικά στηρίζουμε Μυρωδιά Σπυριάρας, γιατί αγαπάμε και εμείς τον μπάσκετ όσο εσείς και λατρεύουμε την παρέα μαζί σας. Λοιπόν, καλή συνέχεια ό,τι αν κάνετε. Είστε επανειδήμοι.